για να μιλήσουμε για την Βαρκαρόλα, την οποία θα διοργανώσουμε φέτος όσο πιο παραδοσιακά μπορούμε. Ανακοινώνω λοιπόν σήμερα την αυγουστιάτικη εκδήλωση της Βαρκαρόλας για το 2024 που θα πραγματοποιηθεί στο Φαλιράκι της πόλης μας το Σάββατο της 10 Αυγούστου από τις 10 μέχρι τις 11 και κάτι το βράδυ. Πρόκειται, όπως γνωρίζουμε, για μια τοπική γιορτή των νεότερων χρόνων που διοργανώθηκε σε επίπεδο Δήμου για πρώτη φορά το 1984 από τον Οργανισμό Κερκυριακών Εκδηλώσεων σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα και της σωτηρίας του νησιού από την πολιορκία των Οθωμανών το 1716 με τη μεγαλειώδη νίκη των ευρωπαϊκών και χριστιανικών δυνάμεων που μπόρεσαν να κρατήσουν ελεύθερα τα εδάφη από τους Οθωμανούς. Σήμερα λοιπόν, 308 χρόνια από το θρίαμβο της Κέρκυρας κατά των Οθωμανών, μέσα από αυτή τη διοργάνωση της παραδοσιακής εκδήλωσης τιμούμε τους συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές, όλους εκείνους που αντιστάθηκαν ηρωικά στην πολιορκία και τον επικεφαλής της οργάνωσης της άμυνας, τον στρατάρχη Γιώχαν Ματίας φον ντερ Σούλεμπουργκ. Κυρίως όμως, με την εκδήλωσή μας αποδίδουμε τα μέγιστα στον πολιούχο προστάτη του νησιού μας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και στο θαύμα του. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η διοργάνωση είναι ένα αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και προσβλέπει σαφέστατα στη διατήρηση τοπικής μας παράδοσης και στη διάσωση και προβολή της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προσβλέπει επιπρόσθετα στην ενίσχυση της πολιτιστικής βιωματικής εμπειρίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Ο πολιτισμός μας είναι εμπλουτισμένος με όλα αυτά τα στοιχεία και έχει το προνόμιο να είναι ζωντανός και να διατηρεί τη μοναδικότητά του μέσα από τα συστατικά που τον συνθέτουν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευελπιστούμε να αναδείξουμε την παραδοσιακή διάσταση της Βαρκαρόλας, που είναι μελωδίες μέσα από πλοιόμενες βάρκες, καθώς όπως θυμόμαστε οι παλιότεροι, και εγώ προσωπικά πριν πάρα πολλά χρόνια, οι πρώτες βαρκαρόλες που θυμάμαι είναι η Βαρκαρόλα της 10 του Αυγούστου μετά από την συναυλία της Φιλαρμονικής στην Πάνω Πλατεία, σύμφωνα με την οποία Βαρκαρόλα, βαρκάριδες, απλοί βαρκάριδες, ήταν στις βάρκες τους στην Κόντρα Φώσα και πηγαινορχόντουσαν με τις κιθάρες και τραγούδαγαν καντάδες ή άλλα κερκεριακά τραγούδια. Και θυμάμαι ότι όλοι εκείνοι οι προσκυνητές που ερχόταν και κοιμόντουσαν, προσκυνόταν από την Ήπειρο και κοιμόντουσαν πάνω στο Μαβίλι, ήταν κρεμασμένοι από τα κάγκελα να τους ακούνε. Αυτές ήταν οι πρώτες βαρκαρόλες και έτσι έμεινε στη συνέχεια Βαρκαρόλα το τραγούδι μέσα από τη βάρκα, μέσα στη θάλασσα. Σε αυτή λοιπόν την εκδήλωση θα έχουμε τη συμμετοχή της κερκυριακής καντάδας και μαντολινάτας με την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση του Αποστόλη Βαλσαμά, της χοροδίας Φεάκων Κέρκυρας με την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Μαρίας Σιφαντή και της παραδοσιακής χοροδίας Μουσικές Ρίζες υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Άρτεμις Πουλημένου. Ολοκληρώνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και το φωνητικό σύνολο της παιδικής νεανικής χοροδίας Άγιος Σπυρίδων από την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Χριστίνας Καλιαρίδου με δύο πλησιαστικούς ύμνους του Αγίου μας, του Απολυτίκιου και του Μεγαλινάριου που εξυμνεί το συγκεκριμένο θαύμα, καταγραφής και επεξεργασίας του Αντιπρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου κ. Ευστάθιο Μακρύ. Η σκηνοθεσία είναι της κυρίας Ναταλίας Καποδίστρια με αφήγηση επίσης της κυρίας Ναταλίας Καποδίστρια και του κυρίου Αντριάν Μάρβελ, και με αυτούς η εκδήλωση θα παρουσιαστεί σε αυτό το πολύ προσφυλές σημείο ενδιαφέροντος της παλαιακής μας ζώνης, με θέα το παλιό Φρούριο και την Ισίδα Βίδο, σημεία τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία της πολιορκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κείμενα θα συνυπογράφουν η Έλενα Βουσολίνου και η Ναταλία Καποδίστρια, ενώ για τη μελωδική συνοδεία της αφήγησης θα αυτοσχεδιάσει ο Γιάννης Κούρκουλος. Την ηχητική κάλυψη θα εκτελέσει ο Γιάννης Λαβράνος. Και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία όλους όσους συνέβαλαν καθοριστικά στη διοργάνωση της Βαρκαρόλας μέσα σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά χρόνους που διανύουμε, και συγκεκριμένα την ΠΕΔΗΝ, τον Οργανισμό Κερκυριακών Εκδηλώσεων, με τους οποίους γίνεται συνδιοργάνωση,
και για την πολύτιμη βοήθειά τους, το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, τον ΠΟΙΑΘ, την Διεύθυνση Αστυνομίας Τμήμα Τροχέας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το ΕΚΑΒ, την Εφορία Αρχαιοτήτων, τους ιδιοκτήτες των σκαφών που πάνω στις οποίες θα είναι οι χοροδίες, ο κύριος Σπύρος Σουέρεφ, ο κύριος Γιώργος Μουζανίδης και ο κύριος Αντώνης Μάρκου, τον Σύλλογο Εραστεχνικών Αλλιών Κοντραφώσα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσάς, τους χορηγούς επικοινωνίας που έτσι όμορφα προβάλλεται όλη αυτή την προσπάθεια, τους εθελοντές μας που είναι αρκετοί και τους χορηγούς για την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης. Και βέβαια τους συνεργάτες μου της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου. Διευκρινιστικά, θα υπάρξουν κάποια μέτρα σε σχέση με την είσοδο του κόσμου στο σημείο, σε σχέση με τα οχήματα? Ναι. Υπάρχει κάποια οδηγία που πρέπει να δοθεί? Ναι, ήδη έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την Τροχέα. Θα μπουν και οι πινακίδες πιθανόν από σήμερα το βράδυ, το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέπεται να κατεβαίνουν αυτοκίνητα στο Φαλιράκι από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Γιατί όλος αυτός ο χώρος, ο Φαλιράκι, θα καλυφθεί με καθίσματα, με καρέκλες, ώστε ο κόσμος που θα κατέβει κάτω να μπορεί άνετα να απολαύσει αυτό το οποίο θα προσφέρουμε. Και βέβαια θα έχουμε και τους άλλους θεατές πάνω από το Φαλιράκι, όπως πάντα, που παρακολουθούν από εκεί τέτοιες εκδηλώσεις. Υπάρχει εικόνα χωρητικότητας στο χώρο κάτω στο Φαλιράκι, σε σχέση με τις καρέκλες ενώ που αναφέρατε? Από ένα απλό υπολογισμό υπολογίσαμε ότι θα έχουμε πάνω από 500 καρέκλες εκτός από τα καταστήματα που θα έχουν τις δικές τους. Έτσι το υπολογίζουμε. Υπήρξε, εκτός από τον ιστορικό λόγο που μας αναφέρετε, κάποιος λειτουργικός λόγος για την αλλαγή της τοποθεσίας από την Γαρίτσα? Κοιτάξτε, πρώτα στη Γαρίτσα, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Γαρίτσας γίνονται έργα. Το δεύτερος λόγος ήταν ότι επειδή ο σκοπός μας ήταν να έχουμε βαρκαρόλα παραδοσιακή, δηλαδή τραγούδι μέσα από τις βάρκες, εκεί λοιπόν οι χοροδίες θα έπρεπε να μπουν σε μεγάλες, σε βενζίνες. Οι βενζίνες μου προκαλέσανε, είχαν αμφιβολίες το αν θα μπορούν ακίνδυνα να πλησιάσουν τη στεριά ώστε να μπορούν να ακούγονται καλά. Δηλαδή το πρώτο πρόβλημα, ένα πρόβλημα ήταν ότι θα έπρεπε να ήταν πολύ βαθιά. Το δεύτερο όμως πρόβλημα που ήταν και πολύ σημαντικότερο είναι ότι την ημέρα εκείνη γίνεται μια συναυλία στον Άγιο Γιώργη, η οποία συναυλία, όπως πληροφορήθηκα, θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις 11 το βράδυ και έτσι δημιουργείται ένα συμβίβαστο στο να ακούγονται τα ιταλικά τραγούδια από τον Άγιο Γιώργη με τα φωτορυθμικά που θα υπάρχουν εκεί, με τους φωτισμούς, και εγώ να προσπαθώ και από την άλλη μεριά εμείς να περιμένουμε μετά τις 11 να φτιάξουμε μία βαρκαρόλα χρησιμοποιώντας και το τείχος του Φρουρίου, γιατί θέλουμε να κάνουμε και μία όσο το δυνατόν απεικόνηση πάνω στην αφήγηση του ιστορικού γεγονότος και του θαύματος. Επομένως και θα καθυστερούσε πολύ εκδήλωση και θα ήταν αμφίβολη η αποτελεσματικότητα της πραγματοποίησής της.